Είναι πολλά τα νέα δεδομένα για το νέο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού που θα ισχύσει για την χρονιά 2020-2021. Να πούμε καταρχήν ότι μιλάμε για τριπλασιασμό του προϋπολογισμού και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από 1η Αυγούστου λοιπόν, Λίνα, 300.000 θα είναι οι δικαιούχοι από 140 που ήταν μέχρι φέτος και φυσικά θα δοθούν τα κουπόνια με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, έτσι. Το καινοτόμο, το καινούριο είναι η επιδότηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπως και το γεγονός ότι από 5 διανυκτερεύσεις που ήταν μέχρι φέτος αυξάνονται στις 6. Οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται ακόμα περισσότερο, Λίνα, σε συγκεκριμένους τουριστικούς ακριτικούς προορισμούς, όπως είναι η Λέσβος, η Λέρος, η Σάμος, η Χίος και η Κος, όπου οι διανυκτερεύσεις γίνονται 10 από 6 και συγκεκριμένα μπαίνει και ο νομός Εύρου. Να σου πω τέλος πως θα υπάρξει διπλή μοριοδότηση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και θα επιδοτείται πλήρως το ταξίδι τους με καράβι, ενώ το υφιστάμενο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που ήδη είναι σε εξέλιξη για το 2019-2020 και από το οποίο υπολείπω ότι υπάρχουν ακόμα προς διάθεση 113.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού θα ισχύσει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Και εμείς πάμε να δούμε τι δήλωσε για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού ο Γιάννης Βρούτσης. Ευχαριστώ πολύ. Σχεδιάσαμε ένα νέο και σύγχρονο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ανταποκρινόμενοι στις κρίσιμες συνθήκες που έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία και δημιουργήσαμε ένα ελκυστικό περιβάλλον για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετέχουν και να ενταχθούν στο πρόγραμμα.